Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καθώς έχουμε σειρά γλώσσων έτσι με το έθιμο που γίνεται στις 24 Ιουνίου στην πλατεία του Παντοκράτορα. Πείτε μας εσείς όμως, έτσι, δώστε μας λίγο το γενιού του Ριγανά, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ένα έθιμο το οποίο δεν είναι μόνο του πολιτιστικού συλλόγου Παντοκράτορα, το Παντοκράτορα, είναι πανελλαδικό έθιμο και πανάρχαιο έθιμο. Και το φέρανε πιο ζωντανό οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία που έτσι δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος Παντοκράτορα. Εδώ το έθιμο αυτό γινόταν και τελούνταν κάθε χρόνο και σιγά σιγά άρχισε το έθιμο να χνεύει, να χάνεται. Έτσι ο σύλλογος ανέλαβε, ο πολιτιστικός σύλλογος ανέλαβε να τον αβιώσει. Και με τις μαρτυρίες που υπάρχουν από τους παλιούς, αλλά και με τις μαρτυρίες που έχουμε εμείς οι ίδιοι όταν ήμασταν παιδιά κτλ. Έτσι πριν από γύρω στα 7-8 χρόνια ξεκινήσαμε την αναβίωση αυτού του εθίμου, το οποίο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα να γίνει θεσμός για τον Παντοκράτορα, όπως και τα ακούγουμε, κάθε χρόνο αυτή την ημέρα να κάνουμε τελείωμα το έθιμο. Τώρα να σας πω και τι ακριβώς είναι το έθιμο. Ακριβώς. Το έθιμο αυτό έχει να κάνει από τα αρχαία χρόνια και λέγεται κλείδωνας. Λόγω του ότι κλείδωνα στα αρχαία ελληνικά θα πει ιονός. Ιονός με ήχους και με ήχους και με φράσεις. Τι ακριβώς συνέβαινε στα αρχαία. Και εμείς ας πούμε το ψάξαμε μετά το έθιμο. Στα αρχαία χρόνια την ημέρα, τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου που είναι σήμερα 24 του Ιουνίου γίνονταν χρησμοί. Ήταν αφιερωμένοι στον Απόλλωνα που ήταν ο θεός του φωτός. Και επειδή στα μεγαλύτερη μέρα έρχονταν όλα τα πράγματα στο φως κατόπιν, και έτσι οι αρχαίοι ανάπτυξαν και φωτιές και λέγανε χρησμούς, διάφορους χρησμούς. Κατόπιν, όταν μετά τα χρόνια που έγινε ο χριστιανισμός, ήρθε αυτό το έθιμο και το είδε σαν ειδουλατρικό, αλλά το έβαλε στα χριστιανικά έθιμα. Και παράλληλα την ημέρα εκείνη γιορτάζονταν ο Αηγιάννης, ο οποίος Αηγιάννης τον ονομάσανε Ριγανά, ηλιοτρόπο. Δηλαδή έχει σχέση με το φως ας πούμε. Και οι ίδιοι δηλαδή οι χριστιανοί που προέρχονταν από τους αρχαίους Έλληνες το δέσαν το έθιμο πλέον με τα χριστιανικά, με χριστιανικά ήθη και έθιμα. Έτσι εκείνη την ημέρα υπήρχαν οι χρησμοί και γινόταν κάποια ιεροτελεστική φόρμα τέτοια που να βγάζουν χρησμούς ιδιαίτερα ας πούμε για τα ανήπαντρα κορίτσια. Και πάλι πηδάγαν τις φωτιές και πάλι ας πούμε προσπαθούσαν για να γυρίσει ο ήλιος. Έτσι εκτιμούσαν όπως τα αρχαία χρόνια. Και υπάρχει και ο ιονός. Δηλαδή είναι ένα έθιμο το οποίο προέρχεται από πανάρχια χρόνια και μάλιστα του Αγιανιού του Ριγανά το δέσανε και με το εξής. Ότι καίνε τα στεφάνια του Μαγιού, τα καίγαν και οι αρχαίοι φυσικά, γιατί κάνανε στεφάνια το Μάη. Τώρα με άλλη λογική. Με τη λογική ότι έτσι καίνε ας πούμε την ειδωλολατρία και πηδάνε πάνω από το κακό και την υγεία. Αυτή την ουσία έχει χοντρικά το έθιμο. Φυσικά οι ιεροτελεστικές αυτές φόρμες είναι μια ολόκληρη ιστορία, είναι πολλές παραλλαγές. Έχει εκδώσει παλιότερα ο σύλλογος ένα βιβλιαράκι και έχει γράψει μαρτυρίες από παλιές γυναίκες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν εκλείψει οι περισσότερες, που πώς γλεχνόταν ο κλείδωνας, ας πούμε το δαχτυλίδι, με το που πηγαίναν με το αμήλυτο νερό και ξέρω εγώ τι. Υπήρχε αυτά, έτσι ένα είπαμε ότι σε κάποια φάση θα εφαρμόσει. Εμείς τώρα θα κάνουμε στον Παντοκράτορα. Στον Παντοκράτορα θα κάνουμε παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια. Θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς όπως χορεύανε παλιά χορούς παραδοσιακούς. Θα έχουμε κάποια εδέσματα όπως γινόταν εκείνη την ημέρα. Θα κεράσουμε τον κόσμο που θα έρθει ασούμε, να βίασουμε αυτά και θα κάψουμε τα στεφάνια μας και θα πηδήξουμε πάνω από τη φωτιά για ενάντια στο κακό και υπέρ της υγείας μας. Θα το κάνετε και αυτό το λειτουργικό. Θα πηδήξετε και πάνω από τη φωτιά. Ναι, βεβαίως. Θα βάλουμε τα στεφάνια μας και θα πηδήξουμε. Πάντα κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Ωραία, και θα γίνει στην κεντρική πλατεία. Στην κεντρική πλατεία. Και δεν θα είναι μόνο η Παντοκρατορίτης, είναι για όλη την Πρέβεζα. Ωραία, οπότε στην ουσία καλούμε όλους τους Πρεβεζάνους και όλους από την γύρω περιοχή να πάρουν τα στεφάνια τους και να φύγουν στον Παντοκράτορα να τα κάψουν όπως παλιά τα καίγανε στις γειτονιές τους ή στα χωριά τους κτλ. Αύριο γίνεται το... Αύριο στις 7.30 ώρα ξεκινάμε. Ωραία, αύριο στις 7.30 ώρα λοιπόν στην κεντρική πλατεία του Παντοκράτορα. Κεντρική του Παντοκράτορα. Ωραία.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Βλάχο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που δώσατε την ευκαιρία σας να πούμε πέντε πράγματα. Καλημέρα σας.